Θέλοντας να αποφύγει περιπέτειες ανάλογες με αυτές του Facebook, το Twitter αποφάσισε να κρατήσει χαμηλά τον πήχη στην προσφορά νέων χρεογράφων με δημόσια εγγραφή. Η αξία της εταιρείας αποτιμήθηκε σε 11 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή σχεδόν 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Η αποτίμηση αυτή υπολείπεται των αρχικών εκτιμήσεων κατά περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Το Twitter θα διαθέσει στο κοινό 70 εκατομμύρια μετοχές σε τιμή που θα κυμαίνεται από 17 έως 20 δολάρια η καθεμία στις αρχές Νοεμβρίου. Οι επενδυτές αναμένεται να επιφυλάξουν ενθουσιώδη υποδοχή στην πρώτη μεγάλη εταιρεία διαδικτύου που περνά το κατόφλι της Wall Street μετά το Facebook. Αν και παραμένει ζημιογόνος, η εταιρεία μετρά ήδη 230 εκατομμύρια χρηστών και τα περιθώρια ανάπτυξής της θεωρούνται τεράστια.